Το τέταρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κοροναϊού στην Ελλάδα είναι μια γυναίκα 36 ετών, καθηγήτρια, που κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και ζει στα δυτικά προάστια. Η 36χρονη καθηγήτρια, λίγο μετά την επιστροφή της από τη Βόρεια Ιταλία, παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές εντόπισαν 20 άτομα με τα οποία είχε έρθει σε έπαφη και όλοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Ανάμεσά τους μαθητές από διάφορες περιοχές της Αττικής. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να κλείσουν τα σχολεία στα οποία φοιτούν, σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Γλυφάδα και Αθήνα. Σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της εξάπλωσης του κοροναϊού, ακυρώνονται όλες οι μαθητικές εκδρομές στο εξωτερικό. Επεκτείνεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών σε όλες τις εκδρομές του εξωτερικού. Η υγεία και των 4 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό είναι καλή και τα συμπτώματα ήπια. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ετοιμάζονται νέοι θάλαμοι απομόνωσης. Σε αυτό το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγκώνα Πάτρα, μια γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας την παρέλαβε ασθενοφόρο και μετέφερε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου και εισήχθη σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Οι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο που έδεσε στο λιμάνι της Πάτρας. Λοιπόν, να δούμε όλα τα νεότερα με βάση τις πληροφορίες που καταφθάνουν από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα η Χάρης Μανουσάκη είναι μαζί μου. Να ξεκινήσουμε με τις προσλήψεις που ανακοινώνονται, τρέχουν άμεσα για να ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό. Ακριβώς. Καθώς ο κοροναϊός έχει φτάσει, προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας να θωρακίσει περαιτέρω τις δημόσιες δομές υγείας. Mm-hmm. Έτσι, άμεσα προσλαμβάνονται 30 αρχικά γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό για τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ενώ πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως, 200 ακόμη γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και και διοικητικό προσωπικό που θα μοιραστούν στις μονάδες υγείας όλης της χώρας. Ναι, τώρα για τα κρούσματα, τι νεότερο γνωρίζουμε? Λοιπόν, έχουμε κάποιες πληροφορίες. Καταρχήν να πούμε ότι το σημερινό κρούσμα, η γυναίκα που επιβεβαιώθηκε, η καθηγήτρια, είναι καλά στην υγεία της. Ήρθε 21 του μήνα από το Μιλάνο και τα συμπτώματα παρουσιάστηκαν 27. Αμέσως έσπευσε, εξετάστηκε και βεβαίως επιβεβαιώθηκε, νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία, είναι σε εξέλιξη. Στη διαδικασία ιχνηλάτησης των κοντινών επαφών της και έχουν δοθεί συστάσεις όσοι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά της να μείνουν σε οικειοθελή περιορισμό για 14 ημέρες. Ναι. Και υπάρχει βεβαίως και η δεύτερη περίπτωση. Υπάρχει και το σχολείο που είναι συνδεδεμένο με τη δεύτερη περίπτωση που βρίσκεται στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά, οι συμμαθητές των παιδιών του χθεσινού κρούσματος, της 40χρονης γυναίκας, επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα. Είναι περίπου 100 παιδιά. Θα τους περιμένει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο αεροδρόμιο, θα τους δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και βεβαίως θα βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση. Mm-hmm. Όπως μαθαίνουμε όμως, πίσω στο Λονδίνο έμεινε η κόρη της 40χρονης γυναίκας και ένα ακόμα παιδί, γιατί οι Βρετανικές υγειονομικές αρχές έχουν λάβει δείγμα εργαστηριακό και περιμένουν τα αποτελέσματα. Αυτό θα καθορίσει και τι θα γίνει περαιτέρω με το σχολείο που παραμένει κλειστό.